με διαδηλωτές όπως βλέπετε, οι οποίοι προσπαθούν να ανέβουν στα σκαλιά της Βουλής. Είναι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Η εικόνα που βλέπουμε είναι ζωντανή. Έχουν πετάξει κάποια καπνογόνα και δεν ξέρω, βλέπω επεισόδια, βλέπουμε ένταση. Γιάννη, για πες μας τι ακριβώς συμβαίνει. Και έχει παραδοθεί στις φλόγες το φυλάκιο, το έχουμε ξαναδεί αυτό δυστυχώς, και είναι φρικτό πραγματικά, έχει παραδοθεί στις φλόγες το φυλάκιο του Εύζωνα, του ενός από τους άνδρες της Προεδρικής Φρουράς. Γιάννη, για πες μας τι γίνεται, γιατί βλέπουμε εικόνα πολύ άσχημη τώρα. Φωτιά έξω από τη Βουλή. Φοβάμαι ότι ο Γιάννης Μούτσος δεν μας ακούει. Ξαναλέω, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε εικόνα επεισοδίων αυτή την ώρα, είναι σε ζωντανή σύνδεση. Γιάννη, μας ακούς? Άνδρες των ΜΑΤ πρέπει να δέχτηκαν την επίθεση από κάποιους οι οποίοι προσπάθησαν να ανεβούν. Αν ο Γιάννης μας ακούει... Ναι, είναι προφανές λοιπόν ότι κάποιοι επιχείρησαν να μπουν μέσα στη Βουλή από την σκάλα αυτή, την αριστερή σκάλα που οδηγεί μετά το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στο Κοινοβούλιο. Τους απόδυσαν οι αστυνομικοί, έχουν υπάρξει επεισόδια. Είδαμε να φεύγουν καπνογόνα, φωτοβολίδες και υπάρχει φωτιά αυτή τη στιγμή. Πρέπει να καίγεται, και αν μπορεί ο συνάδελφος, ο οπερατέρ που είναι εκεί, να μας βοηθήσει, το ένα από τα δύο φυλάκια των ανδρών της Προεδρικής Φρουράς. Θυμόμαστε σε άλλα επεισόδια να τα έχουμε ξαναδεί να καίγονται με πόνο ψυχής πραγματικά. Ενώ βλέπουμε και φωτοβολίδες να εκτοξεύονται με πολύ δύναμη εναντίον των αστυνομικών. Μοιάζει να είναι οι ίδιες εικόνες που βλέπαμε χθες το μεσημέρι από κάποιους οι οποίοι έκαναν πρόβα για τα επεισόδια. Λίγα μέτρα από εκεί που είναι τώρα, έξω από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, οι αστυνομικοί. Και όλα αυτά τα επεισόδια, θα το πω για πολλωστή φορά, δεν μπορεί παρά να είναι έργο προβοκατόρων. Υπήρξε μια συγκέντρωση, υπάρχουν πολίτες οι οποίοι ήθελαν να είναι εκεί, να είναι έξω από τη Βουλή, να διαμαρτυρηθούν. Προβοκάτορες προφανώς θέλουν να αμαυρώσουν τη διαμαρτυρία. Και δείτε την εικόνα, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή. Φωτιά είναι στο ένα, δεν ξέρω αν είναι και στο δεύτερο από τα φυλάκια των Ευζώνων, των ανδρών της Προεδρικής Φρουράς. Η αστυνομία έχει αναχαιτήσει αυτούς οι οποίοι προσπάθησαν να μπουν στη Βουλή και τώρα από απόσταση πυροβολούν στην ουσία με βεγγαλικά εναντίον του χώρου, του ιερού μνημείου, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ένα ιερό μνημείο. Είναι ο φόρος όπου αποτείουν, είναι ο χώρος όπου αποτείουν φόρο τιμής όλοι οι ηγέτες από κάθε γωνιά του κόσμου στην Ελλάδα. Αυτό αμαυρώνουν αυτοί που ασχημονούν τούτη την ώρα. Το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Το μνημείο φόρο τιμής σε εκείνους οι οποίοι έπεσαν για την υπεράσπιση της πατρίδας. Αυτό αμαυρώνεται τούτη την ώρα. Ο Γιάννης ο Μούτσος είναι τώρα στο τηλέφωνο. Γιάννη, για πες μας. Λοιπόν, Νίκο, πριν από περίπου 10 λεπτά, μία ομάδα ανθρώπων ανέβηκε από τη δεξιά κλίμακα, από τα δεξιά σκαλοπάτια της Βουλής, προκειμένου να εφνιδιάσουν τους αστυνομικούς. Εκεί λοιπόν έφτασαν αμέσως δυνάμεις των ΝΑΤ και αμέσως μετά εκμεταλλευόμενοι οι υπόλοιποι αναρχικοί την κατάσταση αυτή πήγαν στην αριστερή πλέον τα αριστερά σκαλοπάτια, ανοίγοντας πύρνε μολότοφα και καθαριστούν των αστυνομικών. Άρχισαν να κάνουν εκτεταμένες εκρηγόρων και μολότοφα, ενώ τώρα παρακολουθείτε πολλές ομάδες ανθρώπων οι οποίοι ρίχνουν μολότοφ επανειλημμένα των αστυνομικών. Μάλιστα έχει πάρει φωτιά και μία από τις φρουρές, τις δομικές φρουρές, ένα από τα σπίτια, ενώ πάλι γίνεται χρήση των κροτήρων για αυτή ασβολής, όπως και εχθές. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, ο κόσμος έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ από το σημείο, ενώ όλος ο κόσμος προσπαθεί να απομακρυνθεί, γιατί τα δακρυγόνα και η χρήση που έχει γίνει είναι εκτεταμένη. Οι φωτιές έχουν επεκταθεί κυρίως μπροστά από τον πρόεδρο χώρο του Αγνός Στρατιώτης. Μόνο προβοκάτορες μπορούν. Στην εικόνα, ο συνάδελφος Ανδρέας Σαρώνης προσπαθεί να μεταφέρει. Μόνο προβοκάτορες μπορεί να χαρακτηριστούν αυτοί που προκαλούν όλα αυτά. Μόνο προβοκάτορες. Η πρόβα, το ξαναλέω. Δεν ήταν το αυτό το πράγμα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν κάτι το οποίο ομιλιόταν, όλα ήταν πολύ ήρεμα. Και ξαφνικά αρχίζουν να πούμε. Το χώρο τη Βουλή. Γιάννη, δεν σε ακούμε καλά.
κάνει ο στρατιώτη. Έχουν απομακρυνθεί ορισμένοι από του αναρχικού. Αλλά δεν θα απομακρυνθεί του. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, δεν σε ακούμε καλά και νομίζω ότι είναι σημαντικό και εσύ και οι οπερατέρ μας. Να είστε προστατευμένοι. Αυτή τη στιγμή έχω μια βροχή από μολότοφ στην ουσία. Στον χώρο του άγνωστου στρατιώτη, το ξαναλέω, είναι αυτό που πιάνεται η καρδιά, νομίζω, του κάθε Έλληνα να βλέπει σε αυτόν τον ιερό χώρο.